Κωνσταντίνου Τζουλέκα, ο μακεδονικός αγώνας μέσα από τις πηγές του. Εφημερίδες, αφηγήσεις, απομνημονεύματα, συνεντεύξεις 1903-1908. Η ένοπλη φάση. Εκδόσεις Μέναδρος 2017, 390 σελίδες. Ένα σημαντικό βιβλίο, σταθμός για την υπεράσπιση και διερεύνηση της ιστορικής αλήθειας και των ιστορικών γεγονότων που συνόδευσαν την προετοιμασία της απελευθέρωσης της Μακεδονίας μας στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα βιβλίο που μέσα από τις πρωτότυπες πηγές του, δηλαδή εφημερίδες, προσωπικές αφηγήσεις, συνεντεύξεις και αξιοποίηση απομνημονευμάτων των αγωνιστών και των συγγενών τους, ο πριν απ' όλα δημοσιογράφος Κώστας Τζουλέκας ξετυλίγει το έπος του Μακεδονικού Αγώνα. Ένα έπος που ήταν ουσιαστικά ένας σκληρός, άνισος και αδυσόπιτος ανταρτοπόλεμος στην κατεχόμενη από τους Οθωμανούς Μακεδονία, απέναντι τόσο στον Τούρκο δυνάστη, αλλά κυρίως, σε αυτό που ήταν το πρόβλημα τότε, στους Βούλγαρους εξαρχικούς κομιτατζίδες, που έχοντας πλέον από το 1870 αφυπνιστεί εθνικά, διεκδικούσαν με βία μέσα την εθνική και εκκλησιαστική μεταστροφή των γηγενών Ελλήνων, Ορθοδόξων, Πατριαρχικών, σε Βούλγαρους και εξαρχικούς. Αν δεν είχε υπάρξει ο Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908, πιθανότατα οι Βούλγαροι θα έλεγχαν μεγάλα τμήματα της Μακεδονίας, μεταστρέφοντας εθνικές συνειδήσεις Ελλήνων και δημιουργώντας φιλικά προγεφυρώματα για το Βουλγαρικό στρατό αργότερα στους Βαλκανικούς πολέμους, ώστε να κυριαρχήσει στη Μακεδονία. Αυτό όμως, χάρη στον αγώνα αυτών των ηρώων, απλών ανθρώπων, δεν συνέβη. Βασιζόμενοι στη βία και στους εκβιασμούς, αλλά και στο σλαβοφανές γλωσσικό ιδίωμα που μιλούσε κυρίως στον οικιακό κύκλο, ένα τμήμα των ελληνών ψυχών, κατά τα άλλα, γι' αυτό τους ονόμασαν Γρεκομάνους, της Μακεδονίας, προσπάθησαν να εκβουλγαρίσουν όλους τους σλαβόφωνους πληθυσμούς. Το εκπληκτικό είναι ότι από αυτούς τους λεγόμενους σλαβόφωνους, αλλά και τους βλαχόφωνους, προέκυψαν πολυάριθμοι αγωνιστές υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας στον Μακεδονικό Αγώνα, ανατρέποντας έτσι τα σχέδια των ανθελήνων Βουλγάρων κομιτατζίδων. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω το περιεχόμενο του πολύτιμου αυτού βιβλίου, που αποτελεί μια εξαιρετικά καλέσθητη έκδοση που πρέπει να συνοδεύσει την εθνική επίγνωση κάθε Μακεδόνα, κάθε Έλληνα. Τον πρόλογο του βιβλίου έχει κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Μακεδόνας Κώστας Καραμανλής τον Οκτώβριο του 2016, ο οποίος ορθά υπογραμμίζει ότι η βουλγαρική επιβολή κατά της Μακεδονίας συμπίπτει με την εξασθένιση και πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1893 και την άδοξη έκβαση του ελληνοτουρκικού πολέμου του λεγόμενου και Αττικούς το 1897. Κάνοντας λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός έναν προφανή παραλληλισμό με το σήμερα, τονίζει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης, ισχυρής πολιτικής βούλησης και ομοψυχίας στον σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου το υπέρτατο χρέος είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προλογικό σημείωμα του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Προέδρου τα τελευταία 3 χρόνια της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του κυρίου Αθανασίου Καραθανάση, που παρουσιάζει σε αδρές γραμμές τον Μακεδονικό Αγώνα και τους πρωταγωνιστές του, επενώντας τον συγγραφέα
τον Μακεδόνα πολιτικό Κώστα Γιουλέκα, με τον οποίο ήμασταν συναγωνιστές στις πολιτικές μάχες για τη δημοκρατία και την πατρίδα μας. Τον επενεί λοιπόν για τις πλούσιες πηγές που χρησιμοποίησε στο βιβλίο του, πράττοντας με την έκδοσή του, όπως λέει, το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα και στη Μακεδονία. Ο συγγραφέας ο ίδιος, στο δικό του προλογικό σημείωμα, εντοπίζει την ιδιαιτερότητα και χρησιμότητα του βιβλίου, δηλαδή την εξιστόρηση και παρουσίαση του μακεδονικού αγώνα, όπως καταγράφηκε στις εφημερίδες εκείνης της εποχής. Ο παλμός της εποχής, όπως μεταδίδεται σχεδόν αυτούσιος μέσα από τις στήλες των εφημερίδων. Ένα πολύτιμο υλικό που δεν μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ιδιωτικής συλλογής, όπως λέει ο ίδιος, αλλά είναι χρέος να κοινοποιηθεί, να γίνει κτήμα του κάθε αναγνώστη. Χρησιμοποιήθηκαν, μας λέει ο Κώστας Γιουλέκας, και άλλες πηγές, κυρίως βουλγαρικές και τουρκικές, με επιτόπιες έρευνες στη Σόφια και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και ιστορικά αρχεία, απομνημονεύματα, αφηγήσεις και βιβλία. Η εισαγωγή του συγγραφέα συμπληρώνεται από μια μικρή οικογενειακή ιστορία που αφορά τον παππού του συγγραφέα, Ηλία Γιουλέκα, που γεννημένος το 1888 με το τουφέκι στο χέρι μπήκε και αυτό στον αγώνα για τη Μακεδονία σε ηλικία μόλις 15 ετών. Και όταν γεννήθηκε και βαπτίστηκε ο εγγονός του Ηλία, ο Κώστας Γιουλέκας, του χάρισε το μετάλλιό του με το οποίο είχε παρασυμφορηθεί στους Βαλκανικούς αγώνες. Αυτές είναι οι θύμησες του Κώστα του Γιουλέκα. Επίσης, πολύτιμη παρακαταθήκη για τον εγγονό, το τουφέκι του παππού του, που εντόπισε ο Κώστας στο σπίτι των Μητσοπουλαίων, συγγενών του καπετάν Αθανασίου Μπρούφα, στο χωριό Ασπρούλα, κοντινό στο χωριό καταλογής της οικογένειας του Κώστα Γιουλέκα, τα Αηδόνια δηλαδή των Γρεβενών. Στη συνέχεια, ένας ιστορικός χάρτης της Μακεδονίας του 1907, όπου περιλαμβάνονται τα όρια της Μακεδονίας, η Αχρίδα, το Κρούσοβο, η Βελισσός, το Μοναστήρι, το Μελένικο, η Στρούμνιτσα, ο Πρίλαπος, η Γευγελή, η Μοσχόπολη, ακόμα και η Κοριτσά. Και ένας ακόμη γεωφυσικός της Μακεδονίας, της Ιλυρίας και της Ηπείρου του 1897. Οι σελίδες 18-82 αποτελούν το πρώτο μέρος του βιβλίου που εξιστορεί τα μεγάλα γεγονότα που καθόρισαν τον μακεδονικό αγώνα από το 1870 ως το 1903. Ειδική αφιέρωση στον καπετάν Αθανάσιο Μπρούφα, που ανήκει στους πρόδρομους μακεδονομάχους, εκείνους που ξεκίνησαν τη μάχη πριν αρχίσει ο ίδιος ο πόλεμος. Η εθνική δράση του Μπρούφα είχε επεκταθεί ως την Ανατολική Μακεδονία. Η ιδιαίτερη αναφορά στον αγωνιστή αυτόν εξηγείται και από το ότι κατάγεται από το τότε χωριό, το Στιζάχι Γρεβενών, τα σημερινά Αηδόνια, τόπο καταγωγής της οικογένειας Γιουλέκα. Το 1896, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, μετά από ηρωική δράση σε όλη την Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τραυματισμένος ο καπετάν Μπρούφας προδίδεται, ως συνήθως, από τους Βούλγαρους στους Τούρκους που τον σκοτώνουν στο καταφύγιο. Γράφονται θέματα όπως το ελληνικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, ο βουλγαρικός εθνικισμός, οι αντιδράσεις των Ελλήνων και η βουλγαρική εξαρχία, η δράση των Κομιτατζίδων, οι θρησκευτικές ομάδες των Ρουμάνων, των Καθολικών και των Προτεσταντών, η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης του 1876, η επανάσταση στην Πιερία, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος,
τα άλλα επαναστατικά κινήματα. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, το συνέδριο του Βερολίνου, η στάση της Τουρκίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου της Αθήνας, οι βουλγαρικές οργανώσεις, η Εθνική Εταιρεία, η δράση των Ελλήνων προξένων, ο σερβικός κίνδυνος, η εξέγερση του Ίλιντεν στις 20 Ιουλίου 1903. Βλέπετε, δεν λείπει σχεδόν τίποτα. Τμήμα του μέρους αυτού είναι ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας από το 1900 ως το 1904. Με εμβληματική φυσιογνωμία τον καπετάν Κότα από τη Ρούλια, που έγινε ζωντανός θρύλος στη Φλόρινα και την Καστοριά. Επίσης, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς και θερμός αγωνιστής, που συνεργάζεται με τον καπετάν Κότα. Μέσα από τη δράση των Ελλήνων ανταρτών και τις αντιδράσεις των Βουλγάρων και των Τούρκων, ξετυλίγεται η αδυσόπιτη μάχη για την διατήρηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας, δίχως δυστυχώς μέσα και από τα οικεία πάθη, τις έρηδες δηλαδή, που δούλεψαν και αυτές ανάμεσα στους Μακεδονομάχους. Η δράση του καπετάν Βαγγέλη του Στρεμπενιώτη, του Ευάγγελου Γκέλε, του Νταϊλάκη, του Κύρου, του Πύρζα, του Σπανού, αναπτύσσει σε όλη τη Μακεδονία το δίκτυο της αντίστασης στη βουλγαρική διείσδυση. Και έτσι η άκρη του νήματος φτάνει τελικά και στην Αθήνα. Οι εκεί εγκατεστημένοι Μακεδόνες ευαισθητοποιούνται και μέσα από φωτισμένες προσωπικότητες για νέων Ελλήνων της ελεύθερης Ελλάδας, όπως ο Νεοκρής Καζάζης, ο Στέφανος Δραγούμης, ο Δημήτριος Καλαποθάκης, ο Ίων Δραγούμης, ο πρόξενος της Ελλάδος στο μοναστήρι, επεκτείνουν και οργανώνουν τον αγώνα μέχρι και στη Βόρεια Μακεδονία. Το επόμενο τμήμα του πρώτου μέρους αποτελεί ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας από το 1903 ως το 1908. Εδώ, κυρίαρχη στην πρώτη φάση είναι η εμβληματική φυσιογνωμία του ήρωα Παύλου Μελά, του παλικαριού που ενσάρκωσε και προσωποποίησε το σύνολο των αγωνιστών, το σύνολο του μακεδονικού αγώνα. Η παρουσία και η δράση του στη Μακεδονία από τον Φεβρουάριο του 1904 σηματοδοτεί τη γενίκευση του αγώνα και την συμμετοχή ομάδας αξιωματικών του στρατού του ελληνικού κράτους, όπως ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, απόγονος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο Αλέξανδρος Κοντούλης και ο Αναστάσιος Παπούλας, μελλοντικοί ήρωες της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ο αδόκητος θάνατος του Μελά στη Στάτιστα στις 13 Οκτωβρίου 1904, όπου έγινε σεβασμιότατε, όπως καλά γνωρίζετε, το πρόσφατο συνοδικό μνημόσυνο, λίγες μέρες πριν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου και 12 αρχιερέων, όπως εσείς. Προδομένος από τους Βούλγαρους, από τον αρχικομιτατζή Μήτρο Βλάχο, στους Τούρκους σκοτώνεται μπροστά στο σπίτι που ήταν το καταφύγιό τους. Αυτό αποτελεί πλήγμα για τον αγώνα, ταυτόχρονα όμως δίνει και τη σπίθα για να δυναμώσει ο μακεδονικός αγώνας και να κινητοποιηθεί όλος ο ελληνισμός και επιτέλους η κυβέρνηση Θεοτόκη της Αθήνας να στηρίξει σοβαρά τη μάχη κατά των κομιτατζίδων και εξαρχικών. Στελεχώνονται τα ελληνικά προξενία με δυναμικούς διπλωμάτες που αντικαθιστούν τους ιτοπαθείς προκατόχους τους. Ο Λάμπρος Κολομυράς, νέος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, οργανώνει ένοπλα σώματα και σώματα πολιτοφυλάκων. Από τον Άγρα στα Βοδενά, από τη Γουμένισσα στο Σκρά, από τη Δοϊράνη στο Κυλκής, από το Ανατολικό Βέρμιο στο Βάλτο των Γιαννητσών και στη Γευγελή. Στην Ανατολική Μακεδονία, την οργάνωση την έχει αναλάβει ο Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο μετέπειτα ιεροεθνομάρτης Μητροπολίτης Μύρνης το 1922. Δεκάδες αξιωματικοί και οπλαρχηγοί περνούν στον αγώνα. Ενδεικτικά ονόματα από τα πολύ περισσότερα.
Κατεχάκης, Καούδης, Νταλίπης, Γύπαρης, Βάρδας, Καλέρτης, Μαζαράκης, Σκαλίδης, Ζάκας, Φούφας, Ρουπακιάς, Ρουπανιάς, Κύρου και τόση, τόση ακόμα. Σταδιακά η πλάστιγγα γέρνει υπέρ των Ελλήνων. Η τελευταία μάχη μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων δίνεται τον Ιούλιο του 1908 στην Πιπερίτσα, όπως μας περιγράφει ο Κώστας, κοντά στην Κέλη. Λίγο αργότερα ξεσπά το κίνημα των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη. Δίνεται γενική αμνηστία σε Έλληνες, Βούλγαρους και Σέρβους αντάρτες και δημιουργούνται προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον. Μάταια όμως. Σύντομα διαψεύδονται οι ελπίδες όταν παρά τις διακηρύξεις τους περί ισοπολιτείας οι Νεότουρκοι δείχνουν το πραγματικό τυραννικό πρόσωπό τους που στη συνέχεια οδήγησε στη γενοκτονική πολιτική στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Με το κίνημα των Νεοτούρκων λύγει τυπικά ο μακεδονικός αγώνας, με την Μακεδονία να λυτρώνεται προσωρινά από τον βουλγαρικό κίνημα. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους του βιβλίου αναφέρεται το βιβλίο διεξοδικά στη Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι μια πλήρης αναφορά. Η χωροταξία της και η κατανομή των κατοίκων, η πληθυσμιακή σύνδεση, η πολυπολιτισμικότητά της, ο μακεδονικός αγώνας στη Θεσσαλονίκη, οι Νεότουρκοι και οι Βούλγαροι στην πόλη, οι Σέρβοι, οι Ρουμανίζοντες και μέσα από τις αναμνήσεις επιφανών Θεσσαλονικιών, όπως ο Αλέξανδρος Ζάνας και ο Δημήτριος Κάκαβος, ξεδιπλώνεται η ιστορία της πόλης, τις παραμονές της απελευθέρωσής της στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ποικιλία πορτρέτων των επιφανών πολιτών της, παλιές φωτογραφίες κτηρίων και εγγράφων μας μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Από τη σελίδα 83 αρχίζει το δεύτερο μέρος του βιβλίου που φτάνει ως τη σελίδα 338, 275 σελίδες. Αποτελείται από 6 μεγάλες ενότητες, η κάθε μια για καθένα από τα 6 χρόνια του μακεδονικού αγώνα, 1903-1908. Τα κεφάλαια αυτά έχουν εισαγωγική περίληψη των κυριωτέρων γεγονότων το καθένα και στη συνέχεια φωτογραφημένα από κόμματα εφημερίδων της εποχής με ειδήσεις, γεγονότα, άρθρα, επιστολές και ρεπορτάζ για τις εξελίξεις του μακεδονικού αγώνα και άλλες βαλκανικές ειδήσεις συναφής που διανθίζονται με αποσπάσματα από μνημονευμάτων και αφηγήσεων των πρωταγωνιστών. Το μέρος αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι κατά τη γνώμη μου ο βασικός κορμός και η πρωτότυπη συνθετική προσφορά του βιβλίου του Κώστα Τιουλέκα που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε διδακτορική διατριβή με μικρή επεξεργασία. Στο σημείο αυτό οφείλω να σημειώσω, όπως άλλοτε πράττει στις αφιερώσεις του βιβλίου στην αρχή και ο ίδιος ο συγγραφέας, την πολύτιμη συνεισφορά του συνεργάτη του Κώστα Γιουλέκα, του κυρίου Γιώργου Γιαννίκη, επιστημονικού συνεργάτη του βουλευτή Κώστα Γιουλέκα, που είχε την επιστημονική επιμέλεια και ευθύνη συγκέντρωσης μέρους του αρχιακού υλικού και την μορφοποίηση του βιβλίου. Κεντρική θέση στο βασικό αυτό τμήμα καταλαμβάνουν 4 σελίδες της συνέντευξης που πήρε ο δημοσιογράφος ερευνητής ο Κώστας Γιουλέκας την άνοιξη του 1995 από την γερόντισσα κόρη του Παύλου Μελά, Ζέζα, τη Ζωή Μελά, στην Αθήνα, σε ένα διαμέρισμα ταπεινό της οδού Μιχαλακοπούλου. Όπως και η περιγραφή της Ζέζας για τον πατέρα της, τον ήρωα Παύλου Μελά. Ο πλούτος του βιβλίου σε διηγήσεις, γεγονότα, επιστολές, φωτογραφίες και κυρίως αποσπάσματα πρωτότυπα από εφημερίδες της εξαιρετίας αυτής και η εξιστόρηση της ζωής των αγωνιστών και μέσα από αυτήν της ίδιας της ιστορικής πορείας των γεγονότων, απίστευτος, πιστέψτε με. Ένα λεύκομα, ένας ιστορικός άτλαντας,
ένα ξεδίπλωμα της ιστορίας με έντυπη απεικόνηση γεγονότων, προσώπων, αντικειμένων, κτηρίων, πως μανιώδης συλλέκτης, ο πρικισμένος Κώστας Γιουλέκας φέρνει στο φως για όλους μας. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με εκτενή αναφορά στην πολύτιμη συνεισφορά της Εκκλησίας, σεβασμιότατε στον αγώνα που ήταν καθοριστική για την θετική έκβασή του. Το τελευταίο τμήμα του βιβλίου, σελίδες 339-390, περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές και αποσπάσματα από τον βουλγαρικό τύπο και άλλες βουλγαρικές πηγές, καθώς και αντίστοιχες του οθωμανικού τύπου της περίοδου, ώστε να προβληθεί η άποψη και η οπτική των αντιπάλων πλευρών απέναντί μας στον μακεδονικό αγώνα και να διασταυρωθεί η τεκμηρίωση των γεγονότων. Πριν ολοκληρώσει το πόνημά του ο συγγραφέας, θεώρησε σκόπιμο να συνδέσει τον κλασικό μακεδονικό αγώνα με την σύγχρονη, μετά το 1991, περίοδο και τη δημιουργία του νέου ανεξάρτητου κράτους των Σκοπίων, δίδοντας τον τίτλο στο τετρασέλιδό του «Τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία». Βεβαίως αναφέρεται στα μεγάλα συλλαλητήρια του 1992 και 1994 στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα για τη νέα φάση του μακεδονικού αγώνα, για την απόρριψη της υποκλοπής του ονόματος της Μακεδονίας από τους Σλάβους βόρειους γείτονές μας. Μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα περιεκτική εξιστόρηση των γεγονότων της δεκαετίας του 90 που οδήγησαν στο συνεχιζόμενο και σήμερο αγώνα υπεράσπισης της Μακεδονίας μας. Το βιβλίο στο τέλος του έχει εξαιρετικά χρήσιμο ευρετήριο τοπωνυμίων, παλαιών και νέων ονομασιών, περιοχών όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα που περιγράφονται στον μακεδονικό αγώνα, καθώς και επιλεκτική βιβλιογραφία Ελλήνων και ελληνικών και βουλγαρικών. Στο επίμετρο του συγγραφέα, στα συμπεράσματά του δηλαδή, στο τέλος του βιβλίου, αποτείεται το χρέος της τιμής του μακεδονικού αγώνα, αλλά και συνολικά στη συνεισφορά της Μακεδονίας μας στην εθνική μας απελευθέρωση ήδη από το 1821 ως το θρηλυκό έπος του μακεδονικού αγώνα το 1908. Κυρίες και κύριοι, το βιβλίο αυτό πρέπει να αποτελέσει το σενάριο και να μετατραπεί σε πλήθος ντοκιμαντέρ, σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, να υπάρχει σε κάθε ελληνική σχολική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα και στην Ομογένεια, να μπει και στην προσωπική μας βιβλιοθήκη και να διδάσκεται με κάθε σοβαρότητα ως κρίσιμο τμήμα της ιστορίας μας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και από τους γονείς και τους παππούδες στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Μόνο έτσι θα σώσουμε τη Μακεδονία. Γιατί, όπως είπε και ο μεγάλος Ιων Δραγούμης, σώσατε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει. Γεγονός που πολύπλευρα αποδεικνύεται διαχρονικά έκτοτε και βέβαια εξηγεί την συνεχιζόμενη επιβολή κατά της Μακεδονίας μας. Θα ήθελα, τελειώνοντας, για να τονίσω και το συνέστημα όλων μας, ακόμη περισσότερο, να διαβάσω δύο από τις επιστολές στη γυναίκα του Ναταλία, του Παύλου Μελά. Είναι πολύ σύντομες. Παρασκευή 5 Μαρτίου 1904, εν το χωρίο Κριτσοτάλης. Έχω την πεποίθηση ότι και εμάς και την Αγίαν υπόθεση θα ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως τυχόν δεν θελήσει να επιστρέψουμε, να μην λυπηθείς, αλλά να είσαι γενναία και υπερήφανη και να χρησιμεύσεις έτσι ως παράδειγμα εις όλας τας Ελληνίδας. Η ωραία και αγγελική ψυχή σου, είμαι βέβαιος ότι θα αισθανθεί όπως το θέλω. Σου επαναλαμβάνω ότι είμαι ευτυχής
ευτυχέστατος. Δεν αφήνω περιουσίαν στην οικογένειά μου, αλλά έχω συνέστηση ότι αφήνω εκείνο το οποίο επληρονόμησα από τον πατέρα μου, άθικτον, όνομα τίμιον και αγαπητών. Φιλώσε και τα παιδιά μου, Παύλος. Και μία ακόμη, πιο μικρή. Στις 17 Αυγούστου, αφού πλάγιασε ο ίδιος τα παιδιά του και τα αποκίνησε, θα τα γράφει η νέκα του. Καθισμένος ανάμεσα στα κρεβάτια τους και κρατώντας τα χεράκια τους ολόκληρα μέσα στα δικά του, πήγε το βράδυ να αποχαιρετήσει την καλή του μητέρα, τα αδέλφια του και κατέληξε στο Δραγούμι, όπου ένας φίλος του σπιτιού, μη γνωρίζοντας τι καλό του έκανε, έπεσε στο πιάνο την μίσα σολέμνης του Μπετόβεν. Η γυναίκα του, αποχαιρετώντας τον, του είπε πως δεν τον αφήνει πια άλλη φορά να φύγει και της υποσχέθηκε πως θα είναι η τελευταία και δυστυχώς ήταν.